Καλό απόγευμα. Καλώς ορίσατε και αυτή την Κυριακή, 1:30. Και εμείς είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και καλεσμένες. Καλεσμένη μας για σήμερα είναι η Αλεξία Σακαδάκη, Γενική Γραμματέας της Νεολαίας Οικολόγων. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλώς ορίσατε, Αλεξία. Καλησπέρα σας. Θέλω πω τόσο πολύ σαν γυναίκα να σε ρωτήσω για το παιδάκι που κυοφορείς. Ανυπομονώ, είμαι πολύ περίεργη να το δω. Θα σου μοιάζει, θα μοιάζει στον άντρα σου. Θα δούμε, κι εγώ είμαι περίεργη. Αλλά έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για τους νέους σήμερα και τα πολύ φλέγον θέματα. Οπότε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Θες να ξεκινήσουμε? Να καλωσορίσω κι εγώ την Αλεξία. Καλώς ορίσεις, Αλεξία. Καλησπέρα. Τι είναι το πρώτο μας θέμα? Η ανεργία, φυσικά, η οποία είναι φλέγον θέμα. Όπως καταλαβαίνεις, όλοι παραπονιούνται ότι δεν έχουν δουλειές, ότι οι νέοι ταλαιπωρούνται για να βρουν δουλειά σήμερα. Και θα το συζητήσουμε και θα το αναλύσουμε και θα βγάλουμε και αποτέλεσμα. Βεβαίως. Η ανεργία, δηλαδή η κατάσταση ενός νέου που είναι ικανός, έχει την όρεξη, τη διάθεση να δουλέψει, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης οι θέσεις είναι μειωμένες. Και το άσχημο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι νέοι χάνουν την αυτοπεποίθησή τους, δεν νιώθουν τόσο καλά ψυχολογικά, γιατί είναι πολύ άσχημο να προσπαθείς να βρεις δουλειά και να μην έχει ούτε μία ανοιχτή θέση για σένα. Βεβαίως. Για τις ψυχολογικές επιδράσεις προκαλεί ανεργία στους νέους, μίλησε στη δημοσιογράφο μας Νατάσα Περδίου η νεαρή ψυχολόγος και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ελένη Καραγιάννη. Στο ρεπορτάζ θα δούμε και τους νέους και τι άποψη έχουν περί αυτού. Και μετά θα έρθουμε να συζητήσουμε και μαζί σου, Αλεξία μου, που, όπως είπαμε, είσαι Γενική Γραμματέας της Νεολαίας Οικολόγων. Και θα δούμε, να το δούμε λίγο το θέμα μαζί σου και πώς το αντιμετωπίζετε εσείς. Τα ποσοστά ανεργίας και αδυναμία πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας ανάμεσα στους νέους. Εμείς συζητήσαμε με την κλινική ψυχολόγο Ελένη Καραγιάννη για τις ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας και για το πώς οι ίδιοι οι νέοι μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους. Πώς βιώνεις την ανεργία, τι συναισθήματα σου προκαλεί? Γεγονός ότι είναι δύσκολο στις μέρες μας να βρούμε εργασία. Είναι ανησυχητικό και εκτός από το ότι είναι ανησυχητικό, κάνει μας να νιώθουμε έναν ασφάλεια και παρακινεί μας το ίσως πολύ να πιάνουμε 2 και 3 πτυχία ή να προχωρούμε με τα πτυχιακά διδακτορικά, τα οποία στοιχίζουν και δύσκολο στην οικονομική κρίση που ζούμε. Οι νέοι φοβούνται γιατί υπάρχει ανεργία στις μέρες μας, υπερβολική μπορώ να πω. Φοβούμαι για μετά, φοβούμαι μόλις τελειώσω θα βρω δουλειά. Άγχος. Πολύ. Ανασφάλεια. Νιώθω ότι να μείνω με μάμα μου. Και ειδικά με το όριο της ταξιοδότησης που συνέχεια αυξάνεται, δεν νομίζω πιο ποτέ δουλειά. Για αρχή θα θέλαμε να μας πείτε πώς επιδράει η ανεργία στη ψυχολογία των νέων. Η ανεργία γενικότερα, όχι μόνο στους νέους, αλλά ίσως ειδικότερα στους νέους που αρχίζουν τη ζωή τους, έχει διάφορες επιδράσεις σε πολλά επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, σε έναν πολύ ατομικό επίπεδο, αλλά που παρατηρείται σε έναν κοινωνικό φαινόμενο, έχουμε συχνά φαινόμενα κατάθλιψης, αυξημένα φαινόμενα άγχους. Παρατηρούνται αυξημένες τάσεις για χρήση ουσιών και κατάχρηση ουσιών, διότι το άτομο δεν έχει, ή νομίζει ότι δεν έχει μεθόδους αντιμετώπισης που να μπορέσουν να το κάνει να αντεπεξέλθει σε αυτήν την κατάσταση και παράλληλα να χρησιμοποιεί μη κατάλληλες ή μη υγιείς τρόπους αντιμετώπισης, όπως είναι η χρήση ουσιών, όπως είναι να καταφεύγουν στη βία. Ένας υγιής τρόπος αντιμετώπισης θα ήταν σίγουρα κάποιος να κάτσει κάτω πρακτικά, να βάλει τα πράγματα κάτω και να δει πώς είναι η κατάσταση για τον ίδιο και όχι μόνο γενικότερα για την κοινωνία, ώστε να του δημιουργηθεί μια τεράστια απελπισία την οποία δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει, διότι εμείς είμαστε εμείς και η κοινωνία είναι η κοινωνία, είμαστε μέρος της κοινωνίας, αλλά αν δεν δούμε τον εαυτό μας σε μια φάση τέτοια που είναι αυτή τη στιγμή, στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας, δεν θα μπορούμε να δούμε το σύνολο να αλλάζει. Άρα θα πρέπει να δούμε σε πρώτο επίπεδο με τον εαυτό μας πώς αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα. Έχουμε αρχίσει, παραδείγματος χάρη, να βλέπουμε συνέχεια τις ειδήσεις ή
να μαθαίνουμε συνέχεια τα κακά νέα που παρουσιάζονται ή τα άσχημα νέα που παρουσιάζονται ή τα βέβαια νέα που παρουσιάζονται, και αυτά με οδηγούν σε μια κατάσταση έτσι, να κατακλείζομαι από αρνητικές σκέψεις, να συνεχίζω να κολλώ σε αυτές τις αρνητικές σκέψεις και να απελπίζομαι, γιατί ουσιαστικά θεωρώ ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ενώ στην πραγματικότητα μπορώ να ελέγξω μόνο τον εαυτό μου και το τι επιλέγω να κάνω. Άρα, αν πάμε πίσω στους υγιείς τρόπους αντιμετώπισης, είναι να, κατά κάποιον τρόπο να αποδεχτούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Δεν σημαίνει ότι την επιβραβεύουμε ή με το να την αποδέχουμε σημαίνει ότι είναι μια καλή κατάσταση στην οποία βρίσκουμε, αλλά στην αποδοχή σημαίνει ότι έρχομαι σε μια κατάσταση όπου αναγνωρίζω το τι συμβαίνει και πώς με επηρεάζει εμένα και κάθομαι κάτω και σκέφτομαι και λέω «Okay, αυτό που με αγχώνει αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη χρήματος ή η έλλειψη εργοδότησης. Άρα, ποιοι είναι οι τρόποι που μπορώ να το λύσω πρακτικά αυτό το πράγμα? Είναι με το να ψάξω να βρω δουλειά? Είναι με το να αρχίσω να βρίσκω άλλες δεξιότητες τις οποίες έχω και να δω πώς μπορώ να τις εκμεταλλευτώ ώστε να αναπτυχθώ μέσα σε μία περίοδο ύφεσης? Είναι το ότι είναι μία περίοδος στην οποία μπορώ να στηριχτώ στην οικογένεια μου και να πάνε να συνδεθώ με την οικογένεια μου τόσο ώστε να μην απομακρυνθώ και να καταλήξω να νιώθω ακόμα πιο μόνος μέσα σε μία αρνητική περίοδο?» Κρίση, ανεργία, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούμε την οικολογία και συγκεκριμένα με την πράσινη επιχειρηματικότητα? Καταρχήν να πούμε ότι η οικονομική κρίση μπορεί να θεωρηθεί όχι ως ένα πρόβλημα, αλλά ως μια πρόκληση. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε εμείς ως νέοι άνθρωποι. Είναι μια πρόκληση για να αλλάξουμε την υφιστάμενη κατάσταση, αυτά που δεν μας αρέσουν, και να φέρουμε κάτι καινούριο, να φέρουμε την αλλαγή. Σίγουρα η αντιμετώπιση της κρίσης δεν πρέπει να επηρεάσει τον άνθρωπο. Πρέπει να είναι αμυντική η αντιμετώπιση. Να μην επηρεάσει την ανθρωπιά μας, το φυσικό μας πλούτο, το περιβάλλον μας, να διατηρήσουμε τις αρχές μας και να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε και την ανεργία που σίγουρα πλήττει τους νέους μας και πολλούς άλλους βέβαια, αλλά από ό,τι φαίνεται οι νέοι είναι η μεγαλύτερη μερίδα η οποία έχει πληγεί από την ανεργία, και με τρόπο να σεβόμαστε το φυσικό μας πλούτο. Η πράσινη οικονομία, σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δώσει η Eurostat το 1999, είναι στην ουσία οι δραστηριότητες οι οποίες παρέχουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση, την ελαχιστοποίηση και τον έλεγχο της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκαλείται στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, καθώς και τα προβλήματα που προκαλούνται από το θόρυβο και στα οικοσυστήματα μας, αλλά και στο συγκοινωνιακό. Σε πρακτικό επίπεδο όμως, τι είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα και γιατί εμείς ως οικολόγοι λέμε ότι θα δώσει λύση στην κρίση η πράσινη οικονομία και η πράσινη ανάπτυξη? Καταρχήν υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι και στην Κύπρο η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας θα δώσει πολλές θέσεις εργασίας. Είναι κυρίως αφορά προγράμματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δεντροφυτεύσεων, της διαχείρισης της ενέργειας, που και εκεί αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα ως χώρα. Και αυτές οι τεχνολογίες εισάγουν κάτι καινούριο. Κάτι στο οποίο μπορούν να προσφέρουν οι νέοι επιστήμονες μας. Οι νέοι Κύπριοι επιστήμονες μπορούν να δώσουν, μπορούν να προσφέρουν στην οικονομία του τόπου μας. Και σίγουρα είναι τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να απορροφήσουν ξένες επενδύσεις. Επιπλέον είναι προγράμματα τα οποία μπορούν να απαιτούν μικρές επενδύσεις. Επομένως, δεν είναι δύσκολο να αναπτυχθούν. Με το τέλος του 2012, πραγματοποιήσατε ένα συνέδριο στο οποίο κάνατε ένα απολογισμό και παρουσιάσατε τα αποτελέσματα και τη δράση σας. Ναι. Ποια ήταν τα αποτελέσματα? Αυτό το συζητήσαμε και πριν, σε ρώτησα πριν, γιατί προσέξαμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια ο κόσμος άρχισε να ευαισθητοποιείται λίγο περισσότερο. Είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή όταν κάνατε τον απολογισμό, το είδατε αυτό? Ναι, και κυρίως η νεολαία ευαισθητοποιείται όσον αφορά το περιβάλλον και την οικολογία. Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν στο συνέδριο μας. Ήταν ένα επιτυχημένο συνέδριο. Είχε γίνει απολογισμός των 2 περασμένων ετών, διότι είχαμε αλλαγή κεντρικού συμβουλίου της νεολαίας οικολόγων. Ανακοινώθηκε το νέο μας κεντρικό συμβούλιο και βεβαίως ανακοινώθηκαν οι δράσεις οι οποίες είχαμε υλοποιήσει τα τελευταία 2 χρόνια, που αφορούσαν οπωσδήποτε περιβαλλοντικά θέματα,
τις ακτιβιστικές μας δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των νέων, την κατάργηση των δηλητηριάσεων των ζώων και την ευημερία των ζώων, δραστηριότητες που αφορούσαν τα Wikileaks, δεντροφυτεύσεις, καθαρισμούς παραλιών. Είχαμε ενταχθεί στο φορέα κατά της αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης και είχαμε συναντήσεις με όλα τα κόμματα και πολλές άλλες δράσεις. Θετικά δηλαδή αποτελέσματα. Πολύ θετικά. Ωραία. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας σε λίγο και πάμε στο ένθετό μας. Η Νατάσα έχει ετοιμάσει ένα τέλειο ένθετο για να δούμε πώς μπορούμε να ζεσταθούμε οικονομικά επιτέλους. Θα τα μάθουμε στο ένθετο της Νατάσας. Κλείσε για λίγο το κλιματιστικό σου, κάτι που ούτως ή άλλως επιτάσσουν οι μέρες και δες μερικούς εναλλακτικούς και έξυπνους τρόπους για να ζεσταθείς στις χειμωνιάτικες κρύες νύχτες, οικονομικά και υγιεινά. Μπορεί τις κρύες νύχτες του χειμώνα να προτιμάς τη ζεστασιά της κουβέρτας σου από το να τρέχεις σε μπαρ και σε εστιατόρια, όμως έρευνες έδειξαν ότι όσο παραμένεις κοινωνικά αποκλεισμένος, τόσο αισθάνεσαι κρύος στον οργανισμό σου. Κατανάλωσε ξηρούς καρπούς. Οι ξηροί καρποί περιέχουν τα περίφημα καλά λιπαρά τα οποία βοηθούν το σώμα να διατηρεί τη θερμοκρασία του. Πρόσθεσέ τα στο γλυκό, στη σαλάτα ή στο φαγητό και ζέστανε τον οργανισμό σου με τον πιο υγιεινό τρόπο. Πιες κάτι ζεστό, από πράσινο τσάι και ζεστή σοκολάτα μέχρι γαλλικό καφέ. Όταν μοιάζεις τη τσουρουφλιστή κούπα με τα κρύα χέρια σου, αισθάνεσαι ήδη καλύτερα. Γυμνάσου. Δεν θα το κάνεις μόνο για να παραμείνεις στα κιλά σου. Θα δεις μακροπρόθεσμα ωφέλη στην υγεία σου. Η γυμναστική αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να εδρώνεις και να ζεσταίνεσαι, ενώ σε βοηθά να χειρίζεσαι καλύτερα το άγχος και το στρες. Και τέλος, άνοιξε την αγκαλιά σου. Ένας ακόμη λόγος για να έρθεις πιο κοντά με το τέρι σου, αλλά και με τα άτομα που εκτιμάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και μόλις επιστρέψουμε, ταξιδεύουμε στην Αθήνα. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, μαζί μας είναι η Αλεξία Σακαδάκη, Γενική Γραμματέα της Νεολαίας των Οικολόγων. Είναι και έγκυος και είναι τόσο ωραία που έχουμε μια έγκυο στο στούντιο. Σ' αρέσει η φωτογραφία τώρα που θα κάνεις και παιδάκι, θα φαντάζομαι θα βγάζετε πολλές φωτογραφίες. Βέβαια. Ήδη βγάζουμε. Ναι, αφού είναι όλη η διαδικασία έτσι πολύ που θέλεις να κρατήσεις όλες τις αναμνήσεις. Και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία. Ναι, όχι μόνο η φωτογραφία. Πήρε ένα σακίδι ο κύριος Μάριος και πήγε μέχρι την Αθήνα για να καλύψει ένα φεστιβάλ φωτογραφίας, το Photography as Performance, που έγινε στο Athens Photo Fest, είναι το Athens Photo Festival, 2012, που έγινε στο Τεχνόπολη, στον Γκάζι στην Αθήνα και δεν με πήρε μαζί του πάλι. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτογραφίας, από όσο ξέρω, με τα λίγα που ξέρω για τη φωτογραφία εγώ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και φαντάζομαι ήταν υπέροχη εμπειρία, δεν ήτανε? 25ο φεστιβάλ. Α, 25ο. Εκεί συναντήσαμε. Εσύ που πήγες, πέστα. Εκεί συναντήσαμε τον νεαρό Κύπριο καλλιτέχνη Ανδρέα Πασιά, ο οποίος μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ, καθώς και πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό. Βρισκόμαστε στο Τεχνόπολη στον Γκάζι στην Αθήνα, όπου για 25η φορά γίνεται με μεγάλη επιτυχία το Athens Photo Festival. Μαζί με τον Ανδρέα Πασιά, ο οποίος είναι ένας από τους επιμελητές της σειράς δράσεων Photography as Performance, θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Athens Photo Festival 2012 στο Τεχνόπολη, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ φωτογραφίας στην Ελλάδα. Είναι η 25η χρονιά που γίνεται το συγκεκριμένο φεστιβάλ, πράγμα που αποδεικνύει το πόσο δημοφιλής είναι το συγκεκριμένο φεστιβάλ και το πόσο μεγάλη απήχηση έχει στον κόσμο. Υπάρχουν καλλιτέχνες από διάφορες χώρες και από την Κύπρο συγκεκριμένα. Υπάρχουν από την Ελλάδα, από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό. Είναι εκθέσεις τις οποίες αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες πρεσβείες. Τώρα βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη έκθεση που ονομάζεται Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι. Είναι λοιπόν μια έκθεση αφιερωμένη ειδικά κατά κάποιο τρόπο στο νέο αίμα της φωτογραφίας. Γίνεται από το 1987 και φέτος είχαν περισσότερες από 600 συμμετοχές. Είναι σε επιμέλεια του Μανώλη Μωρεσόπουλου και από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα έχουν μεγάλη επιτυχία οι συγκεκριμένες φωτογραφίες και έχουμε και ένα Κύπριο, τον Κωνσταντίνο Ταγιώτη. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι πάρα πολύ ενεργός τα τελευταία χρόνια.
Την δουλειά του την έχουμε δει σε πάρα πολλές εκθέσεις ανά το παγκόσμιο. Η συγκεκριμένη σειρά είχε εκτεθεί και στην Κύπρο και αναφέρεται σε γκανγκστερικές ταινίες και κατά κάποιο τρόπο στην κινηματογραφική δράση και πώς μπορεί αυτή να αποτυπωθεί φωτογραφικά. Πόσο εύκολο είναι ένας Κύπριος να συμμετέχει στο Athens Photo Festival? Οι θύνοντες του φεστιβάλ δεν λένε αυτός είναι Κύπρος, αυτός είναι Έλληνας. Επιλέγουν σύμφωνα με τη δουλειά, όχι σύμφωνα με τον καλλιτέχνη. Επομένως, όλοι έχουν την ευκαιρία να τους αντιπροσωπεύσει σε αυτό το φεστιβάλ δίκαια. Πιστεύεις ότι είναι καλό να παίρνει και παράδειγμα η Κύπρος από τέτοια φεστιβάλ για να γίνονται αντίστοιχα φεστιβάλ και στην Κύπρο? Μακάρι, νομίζω έχουμε και τη δυνατότητα και τους χώρους, καθώς και τους καλλιτέχνες οι οποίοι είναι ικανοί και άξιοι να δείξουν δουλειά και να αναγνωριστεί αυτή η δουλειά και παγκοσμίως, Μαρία. Εγώ μαζί με τον κύριο Δημοσθένη Αγραφιώτη έχουμε την ευθύνη της επιμέλειας του Photography as Performance. Αυτό είναι μια σειρά από performances, δηλαδή ζωντανή δράση, τη ζωντανή δράση μέσα στη φωτογραφία, η οποία είναι εμπνευσμένη άμεσα από τα εκθέματα. Στο συγκεκριμένο δρόμενο, για να πάρεις μέρος, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρίσκεσαι στην Αθήνα, γιατί απαιτεί την παρουσία του καλλιτέχνη. Επομένως, δεν μπορείς να στείλεις απλά φωτογραφίες, πρέπει να είσαι εδώ για να επιτελέσεις τη ζωντανή δράση. Το μόνο θέμα, Μάρια μου, στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι αν υπήρχε κάποια επιχορήγηση, έτσι ώστε να έρθουν οι Κύπροι, αλλά συμβαίνουν κατά καιρούς αυτά από την Υπουργείο Παιδείας. Το Είμαστε Εδώ βρίσκεται στην Αθήνα, βρίσκεται κοντά στους Κύπριους που προσπαθούν να δείξουν τη δουλειά τους και στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό να δείχνουμε την δουλειά Κυπρίων στο εξωτερικό. Πρώτον, ελπίζω ότι το performance art σαν μορφή τέχνης που σίγουρα τώρα αρχίζει να διαδίδεται στην Κύπρο περισσότερο, να ακουστεί, να προωθηθεί και από τα μέσα αλλά και από τον κόσμο, γιατί είναι ένα είδος το οποίο αξίζει να το δούμε, αξίζει να το προτιμήσουμε, γιατί έχει κάτι καινούριο να πει κατά τη γνώμη μου. Και την ίδια στιγμή πιστεύω πως ό,τι κάνει κάποιος Κύπρος, από τη στιγμή που είναι καλό και μας αντιπροσωπεύει καλά, πρέπει και αυτό να το προωθούμε. Δηλαδή, να προτιμούμε τη δουλειά παρά κάποιο συγκεκριμένο άτομο, κάποιο συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Την καλή δουλειά και μετά τον καλό καλλιτέχνη. Μετά την Αθήνα, επιστρέφουμε στο θέμα μας, τα οικολογικά. Λοιπόν, Αλεξία μου, θέλω να σε ρωτήσω, ως Γενική Γραμματέα της Νεολαίας των Οικολόγων, ποια πιστεύεις ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος? Είχαμε συζητήσει ότι ναι, οι νέοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι από άλλες χρονιές, το τελευταίο διάστημα οι νέοι ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον, αλλά θέλω να μου πεις εσείς πώς προσπαθείτε να μας ευαισθητοποιήσετε ακόμη περισσότερο. Καταρχήν να πούμε ότι ελπίζουμε ότι η οικονομική κρίση δεν θα επηρεάσει την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι ευχή μας αυτή η πρόκληση της κρίσης να βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος με τους τρόπους που αναφέραμε προηγουμένως. Mm-hmm. Σίγουρα οι νέοι μας είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, γιατί είναι και πιο μορφωμένοι τώρα με τα νέα προγράμματα σπουδών που υπάρχουν. Και στο εξωτερικό τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι. Βέβαια. Οπότε μαθαίνεις λίγο, μπαίνεις λίγο στο κλίμα. Ναι. Υπάρχουν και πολύ περισσότεροι νέοι που σπουδάζουν στο εξωτερικό τώρα. Ναι, ναι. Επομένως, ζουν και τα παραδείγματα των άλλων χωρών. Εκτός το ότι τα σπουδάζουν, τα βιώνουν και στην καθημερινότητά τους μέσα από, mm-hmm. από τη διαμονή τους στις άλλες χώρες. Χρειάζεται ακόμα όμως πολλή δουλειά και σίγουρα μέσα από τη δική μας παιδεία, από τη δική μας εκπαίδευση, από τα σχολεία μας, να υπάρχει αυτή η παιδεία και η κουλτούρα που να βοηθά τους νέους να αντιληφθούν τι είναι το περιβάλλον, τι είναι η προστασία του περιβάλλοντος και ποια είναι η αξία για μας τους ανθρώπους να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματα μας. Προσπαθούμε με δικούς μας τρόπους, εμείς σαν νεολαία οικολόγων, να ενημερώσουμε τους νέους για τα φλέγοντα θέματα που σίγουρα είναι και η προστασία των βιοτόπων μας, το συγκοινωνιακό μας, η διαχείριση της ενέργειας και βλέπουμε ότι πρόσφατα έχουμε ακούσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας παίρνει στα δικαστήρια για τη διαχείριση της ενέργειας στην Κύπρο. Έχουμε πολλά προβλήματα περιβαλλοντικά, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα λύσουμε. Δεν είμαστε σωστά εκπαιδευμένοι δηλαδή ως Κύπροι γενικώς. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερη εκπαίδευση και παιδεία. Το θετικό μέσα σε όλα αυτά είναι ότι η Νεολαία Οικολόγων κάνει μεγάλη προσπάθεια και η δράση της αποδίδει καρπούς. Ευχαριστούμε. Τώρα μιλούσαμε για τους νέους, τους οικολόγους νέους, αλλά να πάμε να γνωρίσουμε και τους νέους της κοινότητας ξυλοφάγου,
Γιατί, Αλεξάνδρου μου, καταλαβαίνεις τώρα τι διακρίσεις υπάρχουν στην παραγωγή. Το Μάριο το στέλνουν στην Αθήνα, εμένα με στέλνουν σε ξυλοφάγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Σε στείλανε ξυλοφάγο. Ναι, μαζί με την Όλγα πήγα. Πλάκα κάνεις. Όχι. Α, όλο παράπονα κάνει. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, πάμε να δούμε το θέμα. Για πες τι είναι το θέμα. Με την πρόσκληση που πήραμε για να συμμετέχουμε στο παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού, αντράξαμε τις ευκαιρίες να μάθουμε για αυτό το νεοσύστατο κέντρο νεότητας ξυλοφάγου. Τα τελευταία χρόνια τα κέντρα νεότητας άρχισαν να ανθίζουν. Ένα από αυτά είναι και το κέντρο νεότητας ξυλοφάγου, που αν και νεοσύστατο, καρποφορεί συνεχώς, αφού τα μέλη του δραστηριοποιούνται έντονα σε διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις. Ελάτε μαζί μας να γνωρίσουμε από κοντά τους νέους της κοινότητας και τις δράσεις του κέντρου νεότητας. Το κέντρο νεότητας ξυλοφάγου έχει ιδρυθεί το καλοκαίρι του 2011 από πρωτοβουλία νέων της κοινότητάς μας. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε στεγαστεί κάπου επίσημα, αλλά έχουμε την ευγενική χορηγία από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου στην αίθουσα πολλαπλής χρήσεως. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε την νεολαία μας μακριά από την παραβατική συμπεριφορά, τις εξαστησιογόνες ουσίες ή την υπερβολική έκθεσή τους σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πώς αποφασίζετε για το περιεχόμενο του δράσεώς σας? Ανάλογα με τους στόχους της κάθε εκδήλωσης, ετοιμάζουμε το περιεχόμενο. Παράδειγμα, σαν σήμερα, θέλαμε να βγάλουμε μικρούς και μεγάλους στους δρόμους. Στοχεύουμε στην κοινωνικοποίηση, στην ευγενή άμυλα. Επίσης, περπατώντας στους δρόμους του χωριού, θέλουμε να αγαπήσουν και να κρατήσουν καθαρό το χωριό μας. Κυριάκο, θέλουμε να μας πεις πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εκδηλώσεις που κάνετε εδώ στην κοινότητα σας μέσω του Κέντρου Νεότητας Ξυλοφάγου. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι σημαντικές για την κοινότητα, γιατί με το συγκεκριμένο παιχνίδι του Θησαυρού σήμερα γνωρίζουμε το χωριό καλύτερα, γιατί που περνάς σε μέρη καθημερινά μπορεί να δεις κάτι και αν μην δώσεις καμία σημασία, σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να έχει κάποια μεγάλη σημασία. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις που έχετε έρθει και συμμετείχατε στο Κέντρο Νεότητας? Στο Κρυμμένο Θησαυρών, στο που καθαρίσαν τους δρόμους και σχετικά σε διάφορες άλλες που κάμαν το Κέντρο Νεότητας. Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε αυτές τις εκδηλώσεις? Μ' αρέσει που προσέχουμε το περιβάλλον και στις εκδηλώσεις αρέσκει μου που τιμούν τους άλλους μαθητές. Και στο Κρυμμένο Θησαυρό αθλούμαστε και ψάχνουμε πράγματα και διασκεδάζουμε. Και στα άλλα κάνουμε μας και περνάμε ώρες εκεί και μαθαίνουμε άλλα πράγματα. Αγαπημένη μου εκδήλωση ήταν ο Κρυμμένος Θησαυρός. Γιατί μαθαίνουμε πράγματα μέσα από τις ερωτήσεις. Τι σας αρέσει περισσότερο σε αυτές τις εκδηλώσεις? Που παίρνουμε ευχάριστα, που γνωρίζουμε νέους φίλους και που βρισκόμαστε με αυτούς που έχει καιρό να ζουν. Ότι είναι ομαδικές, προσπαθούμε όλοι για το χωριό μας. Έχετε αποτελέσματα από τις δράσεις σας, βλέπετε να έχουν ανταπόκριση? Αυτό δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε ακόμη. Το θετικό είναι ότι κάθε φορά έχουμε περισσότερη ανταπόκριση από τους νέους μας. Εσείς οι μεγαλύτεροι ανταποκρίνεστε σε αυτές, τους βοηθάτε? Οι εκδηλώσεις πιστεύω είναι πάρα πολύ θετικές, ειδικά στο δικό μας το χωριό, που υστερεί κατά πάρα πολύ σε πρωτοπορία και δημιουργία. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να τους βοηθούμε όσο μπορούμε και με όποιον τρόπο μπορούμε. Το κέντρο νεότητας σας, αν και νεοσύστατο, βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλές δράσεις. Ποιες είναι οι δράσεις σας? Μερικές από τις εκδηλώσεις μας είναι η Χριστουγεννιάτικη Αγκαγιά, η καλοκαιρινή μας με τίτλο «Συνεχίζουμε μαζί», κατά την οποία βραβεύουμε τους άριστους μαθητές και αποχαιρετούμε τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες. Συμμετείχαμε επίσης στην Παγκόσμια ημέρα καθαριότητας και αυτό είναι μόνο η αρχή. Επιστρέψαμε μετά από το πολύ όμορφο ρεπορτάζ από τη Ξυλοφάγου και κλείνοντας, δεν θα μπορούσαμε να μην μάθουμε τις δράσεις σας αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο η Νεολαία Οικολόγων σίγουρα προσπαθεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε την αύξηση των μαθητών μας που δεν έχουν ούτε πρόγευμα να φάνε. Έχουμε ξεπεράσει τις 8.500 μαθητές. Και αυτοί είναι οι μαθητές οι οποίοι δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Υπάρχουν άλλοι τόσοι που δεν δηλώνουν. Ναι, προσπαθούμε. Έχουμε ξεκινήσει εκστρατεία από τις αρχές του Δεκεμβρίου και συνεχίζουμε την εκστρατεία μας. Συλλογή τροφίμων κυρίως, για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Έχουμε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Μας δίνει τους αριθμούς των μαθητών και πάντα με διακριτικών τρόπων προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε αυτά τα σχολεία,
να τα δίνουμε στη διεύθυνση και η διεύθυνση να τα παρέχει στους μαθητές μας. Πού μπορούμε να τα στείλουμε όσοι θέλουν να βοηθήσουν? Είναι στα γραφεία της Νεολαίας Οικολόγων σε όλες τις επαρχίες. Πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας στο www.youngcyprusgreens.org και φυσικά στο Twitter και στο Facebook της Νεολαίας Οικολόγων. Αυτή είναι η μια η δράση. Έχουμε ξεκινήσει ακόμα μία ανεκστρατεία που είναι για ενίσχυση των άνεργων νέων. Έχουμε ξεκινήσει την εκστρατεία των δεντροφυτεύσεων μας, που είναι και μια προεκλογική δέσμευση του Κινήματος Οικολόγων για τις βουλευτικές εκλογές. Όσους ψήφους πήραμε στις βουλευτικές εκλογές, τόσα δέντρα θα φυτέψουμε. Πολύ καλό, πολύ καλό. Επομένως, έχουμε ξεκινήσει την εκστρατεία των δεντροφυτεύσεων, ξεκινά από τώρα το Φεβράρι. Και όσοι νέοι άνεργοι θα ήθελαν να συμμετέχουν κάτω των 30 ετών, θα παίρνουν 2 ευρώ ένα δέντρο. 3 του Φεβράρι ξεκινάμε. Από πού ξεκινάτε, πού θα είναι, πού κάνετε δεντροφύτευση? Είναι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με δημαρχία, με κοινότητες και αναμένουμε να μας δώσουν τους χώρους για να ξεκινήσουμε 3 Φεβρουαρίου. Ωραία. Τελειώσαμε. Τελείωσε η εκπομπή. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μου άρεσε που συζητήσαμε για τους νέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Όποτε με ζητήσετε, θα είμαι εδώ. Τέλεια. Για πες. Ραντεβού την Κυριακή 1:30. Όσοι μας βλέπετε τώρα, να είστε μαζί μας συντονισμένοι στο ΡΙΚΕΝΑ. Και πού επικοινωνούμε λοιπόν, μαζί μας? Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο www.είμαστεεδώ.com. Μπορείτε να μας στέλνετε και mail αν έχετε κάποιες απορίες από αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Αν θέλετε να βοηθήσετε και εσείς στη δεντροφύτευση, σε όλα αυτά που κάνουν οι οικολόγοι ή οποιοδήποτε άλλοι νέοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στα τηλέφωνα και στο Facebook. Είμαστε εδώ με ελληνικούς χαρακτήρες. Και επιστρέφουμε την επόμενη Κυριακή στη 1:30 εδώ. Γεια. Yeah.